Για μετά πήρα αυτά, έτσι δεν θα τα πάμε τώρα. Για τη διατήρηση κάθε εξουσίας με τη βία χρειάζονται ορισμένα υλικά αγαθά, όπως ακριβώς σε μια οικονομική οργάνωση. Όλα τα κράτη μπορούν να καταταχθούν ανάλογα με το εάν το προσωπικό έχει δικά του διοικητικά υλικά μέσα ή χωρίζεται από τα διοικητικά αυτά μέσα. Η διάκριση αυτή είναι η ίδια με εκείνη που κάνουμε όταν σήμερα λέμε ότι οι μισθωτοί, υπάλληλοι και προλετάριοι στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις χωρίζονται από τα υλικά μέσα της παραγωγής. Ο κάτοχος της εξουσίας πρέπει να είναι ικανός να υπολογίζει στην υποταγή του διοικητικού προσωπικού, των υπαλλήλων ή οποιοδήποτε άλλου. Τα υλικά διοικητικά μέσα μπορεί να συνίστανται σε χρήμα, κτίρια, πολεμικό υλικό, μεταφορικά μέσα, κτίνη ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι αν ο κάτοχος της εξουσίας διευθύνει και οργανώνει ή όχι τη διοίκηση όταν αναθέτει την εκτελεστική εξουσία σε προσωπικούς υπηρέτες, εμισθούς υπαλλήλους ή σε προσωπικούς ευνοουμένους και εμπίστους που δεν είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή δεν χρησιμοποιούν τα υλικά διοικητικά μέσα με δικό τους δικαίωμα, αλλά σύμφωνα με τις διαταγές του κυρίου. Η διάκριση αυτή ισχύει για όλες τις διοικητικές οργανώσεις του παρελθόντος. Μια πολιτική οργάνωση στην οποία τα υλικά διοικητικά μέσα ελέγχονται αυτόνομα, ολοκληρωτικά ή μερικά από το υπεξούσιο διοικητικό προσωπικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι ταξικά διαρθρωμένη οργάνωση.